Βρήκανε το πολύ καλό φίλο της Ρούλας, τον Κωνσταντίνο Μανουήλ, νομίζω ότι είναι και ο κομμωτής της, ο προσωπικός της κομμωτής, ο οποίος μπαίνει κάθε μέρα στο σπίτι της, την εμείς οι γυναίκες που χτενιζόμαστε κάθε μέρα. Άντε, άσχεσαι. Λοιπόν, μπαίνει κάθε μέρα ο άνθρωπος στο σπίτι της, τη χτενίζει, την περιποιείται και φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από όλους πώς είναι η υγεία της Ρούλας Κορομιλά πραγματικά. Για να δούμε. Ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της Ρούλας Κορομιλά στις δύσκολες μέρες που πέρασε με την υγεία της, το διαζύγιο της από τον Άσο Γαλακτερό και το χαμό του πατέρα της, είναι ο επί 8 χρόνια στενός της συνεργάτης Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα ο προσωπικός μακιγιέρ της αγαπημένης παρουσιάστριας μιλά στο Μέσα Σόλα για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ρούλα Κορομιλά και μοιράζεται μαζί μας άγνωστες πτυχές της ζωής της. Πώς θα βλέπαμε τη Ρούλα? Είναι καλά η Ρούλα Κορομιλά? Στην υγεία της είναι πάρα πολύ καλά. Πέρασε ένα στάδιο, ένα κομμάτι δύσκολο και θέλω να πω και κάτι εγώ που το είπα και σε εκείνη εχθές. Της τύχαν πολλά μαζί. Αυτό ένας άνθρωπος, αδύναμος, ένας άνθρωπος σε μια περίεργη φάση ζωής του αντιδρούσε εντελώς διαφορετικά. Η Ρούλα είναι μάγκα, της βγάζει το καπέλο και μιλάγαμε και χθες το απόγευμα στο σπίτι της. Δεν θέλω να πω τις συγκυρίες που της τύχανε. Της τύχανε 4-5 σημαντικά πράγματα μαζί που αυτά ήταν δηλαδή πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, τα ξεπέρασα μου, γιατί είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που μου έχει μάθει η Ρούλα στη ζωή μου, που το είχα και εγώ απλά η Ρούλα, μου το έδειξε πως είναι και το έχω πάρει μάθημα, είναι η πολύ αγάπη που έχει για τη ζωή και η πολύ αισιοδοξία που έχει στα πράγματα γενικά, με την καλή έννοια, και έχει πολύ μεγάλη δύναμη μέσα της. Και δεν το βάζει κάτω, ξεπέρασε το πρόβλημα της, το ξεπερνάει σιγά σιγά σταδιακά και θα επιστρέψει στην καλύτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει? Είναι κάτι φαντάζομαι που το θέλει, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ναι. Είναι φάσεις που θέλει να είναι μπροστά στην κάμερα και είναι και φάσεις, που νιώθει ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Είναι φάσεις που νιώθει ότι πρέπει να πάρει μαθήματα από διάφορα πράγματα που τους έχουν συμβεί και να δει τι συμβαίνει και να σκεφτεί διαφορετικά κάποια άλλα πράγματα. Ο καθένας παίρνει τα μαθήματά του. Είναι νομίζω ότι έχει πάρει το μάθημά του στα χρόνια. Θέλει να βγει στη τηλεόραση γιατί αγαπάει την τηλεόραση και όταν έρθει η ώρα θα το κάνει εκείνη όπως πρέπει. Τα λίγα κιλά παραπάνω το ότι έχει πάρει λόγω αυτής της αποχής θέλει η Ρούλα να τα πετάξει από πάνω της. Το 2008 μάλλον ευνοεί για να το κάνει και νομίζω πως έχει μπει σε μια διαδικασία. Θα τα ξεβροκαθεί. Ναι, έχει μπει, Δεν είναι κιλά αυτό. Ναι. Είναι ένα είδος θεραπείας που έκανε, το οποίο τις πρόσθεσε λίγο έτσι, δεν είναι κιλά ακριβώς. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο να φύγει. Αρκεί να είναι υγιές καλά, ούτε καν αυτό που νοιάζει. Άγγελε μου, πήραμε μου, σ' αγαπάω. Κάθε νύχτα, κάθε ώρα, πιο πολύ. Η Ρούλα Κορομιλά πετάει από πάνω της οτιδήποτε την έχουν κάνει να είναι δυστυχισμένη. Τα έχει πετάξει. Τα έχει πετάξει όλα. Τα έχει βλέπει μπροστά. Έχει αισιοδοξία. Έχει πολύ αισιοδοξία. Έχει αγάπη για τη ζωή. Και νομίζω ότι με όλα αυτά που της τύχανε έχει γεμίσει και άλλη ενέργεια, και άλλη αυτοπεποίθηση, και άλλη δύναμη, και άλλη διάθεση στο να επανέλθει, πιο δυνατή και πιο με αγάπη στον κόσμο. Τη έχει λείψει όλο αυτό το πράγμα και θα το κάνει. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει, δεν το έβλεπε, τώρα που τύχανε προσωπικά δικά της πράγματα πολλά μαζί και είδε ότι πέσανε πάνω της, άλλοι να τη φάνε, πολύ λίγοι είπαν καλά πράγματα, τώρα θα βγει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που τη σέβονται τη Ρούλα και τη σεβάστηκαν. Τη σέβονται όλοι. Και αυτοί που τους κάνουν πόλεμο, να σου πω, τη σέβονται και τη φοβούνται και τη θαυμάζουν. Το ότι την πολεμούν για να φανούνε, είναι για να φανούνε. Το γεγονός ότι μιλάνε κάποιοι για τη Ρούλα άσχημα, αυτό μπορεί να κρύβει ένα θαυμασμό ή ένα σεβασμό, αλλά πρέπει να ασχοληθούν μαζί με κάποιο τρόπο και να φανούν και αυτοί. Σε πήρε ποτέ η Ρούλα αυτή την περίοδο να βγείτε έξω να φάτε? Κάνουμε στο σπίτι. Όχι, δεν βγαίνει έξω, το αποφεύγει όμως. Δεν θέλει. Και να σου πω κάτι, δεν έχει να κάνει με την αγνωσία, έχει να κάνει και με πριν. Και πριν δεν είναι πολύ έξω η Ρούλα και τη το λέω. Καμία φορά συζητάμε και λέω γιατί πάμε εκεί, γιατί δεν πάμε από εδώ. Δεν λέω ότι δεν μπορώ, το έχω βαρεθεί. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make you rust. It takes the dust to have it polished. Έχει αρχίσει εδώ φουντά της και
την αγαπάνε και την υποστηρίζουν και την προστατεύουν. Και ένας και από αυτούς θέλει να πιστεύει και νομίζω ότι είμαι και εγώ, όταν με χρειάζεται με δίπλα της. Έχει την οικογένειά της, που είναι πάντα δίπλα της, σε όλα τα προβλήματα και σε όλα τα προβλήματα. Δεν μένει μαζί τους όμως. Δεν μένει μαζί τους, αλλά πολλές φορές μένει μαζί τους. Ναι. Ή πηγαίνει εκείνο στο σπίτι, ή πηγαίνει εκείνο στο σπίτι της. Ναι. Είναι η μαμά της που την αγαπάει και την αγαπάει, είναι η αδερφός ο Θανάσης που την αγαπάει και την έχει αφήσει δευτερόλεπτα από δίπλα της. Είναι κάποιοι φίλοι της που είναι κοντά της, είναι αδερφή της. Άλλο τίποτα θες να με ρωτήσεις. Αν είσαι ευτυχισμένη. Αν είμαι ευτυχισμένη. Όχι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένη. Έκανα, δεν μπορώ να σου πω τώρα, μετά θα σου πω. Φοβορούλα μου, φοβεράκι μου αγαπημένο. Γιατί κλαις, μαμά, όλα καλά είναι. Ποιον έχει πειράξει, παιδάκι μου. Ποιον έχει πειράξει. Μαμά! Να είσαι καλά, φοβορούλα μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Δεν της έχει λείψει από τηλεόραση το make-up, τα μαλλιά και το styling. Της έχει λείψει από αυτόν τον κόσμο. Α, έτσι. Ο κόσμος θα μπορούσε να ρωτήσει, άφησε η Ρούλα Κορομιλά τον εαυτό της αυτό το διάστημα. Κυκλοφόρησε ενδεχομένως κάποια στιγμή έξω, όταν χρειάζεται να πάει κάπου, άμα χαίρεσαι. Έξω δεν κυκλοφόρησε. Όχι. Γιατί δεν είχε ούτε διάθεση, ούτε τον χρόνο, παρόλο που ήταν στο σπίτι, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Κρύφτηκε ποτέ. Με την έννοια έτσι όπως λες κρύφτηκε, όχι. Να προστατευτεί, ναι. Έχει προστατευτεί. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Δεν το έχω πει ποτέ και δεν ξέρω και αν θέλει Ρούλα να το πω, αλλά θα το πω. Έχει βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο η Ρούλα. Και όταν λέω ότι τη λέξη βοηθήσει, δεν εννοώ ότι έχει βοηθήσει όσο αφορά τα επαγγελματικά του, σε πάρα πολλούς τομείς που ήμουν και μπροστά, που τα έχω ακούσει, που τα έχω δει, όπου δεν το εκτιμήσανε όσο θα ήθελε. Και όσο θα ήθελα και εγώ για εκείνη. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που τους χρειάστηκε και ασφαλώς δεν ήταν δίπλα της δεν έχει να κάνει με τη Ρούλα. Έχει να κάνει ότι αυτοί έχουν πρόβλημα ή αυτοί έτσι λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εσύ, ο άγγελός μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι υπήρξε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, σε ό,τι και αν χρειάστηκα. Και να της πω να είναι δυνατή, να διαφορήσει για όλα αυτά που γράφονται. Να πιστέψω τον εαυτό της όπως πιστεύω τόσα χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα συζητάνε εκατοντάδες χρόνια για το όνομα Ρούλα Κορομιλά. Μάλιστα. Ρουλάρα. Μια χαρά είναι η Ρούλα και θα επιστρέψει δίπλα μας και δίπλα σας πολύ σύντομα. Από το περιβάλλον της Ρούλας για όλη αυτή την περιπέτεια να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ βεβαίως. Χθες και η μητέρα του. Τα χέρια του φουστάνου, ναι. Ναι, σου κάνει lifting στο μαλλί και ναι, είναι καταπληκτικός ο Κωνσταντίνος. Τον συνάντησε η Ρουμπίνη Φραγκάτου και μας λέει αποκλειστικές πληροφορίες για το νέο look του Μαρτάκη. Γιατί ο Μαρτάκης θα εμφανιστεί με νέο κούρεμα και όχι μόνο. Για να πάμε να δούμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Κώστας Μαρτάκης ετοιμάζεται να κατακτήσει το ελληνικό κοινό και να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Ποιος όμως θα αναλάβει τα μαλλιά και το μακιγιάζ του, κυρίες και εκεί, δίπλα μου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Ρουμπίνε. Ο μακιγέρ των Stars. Α, ναι. Καλά τα λέω. Εντάξει, έτσι νομίζω. Έχεις αναλάβει τα μαλλιά και το μακιγιάζ των πιο γνωστών καλλιτεχνών. Ναι. Στην ελληνική showbiz. Και τώρα τι ετοιμάζεσαι να κάνεις με τον Κώστα Μαρτάκη. Τώρα αν όλα πάνε καλά και του εύχομαι να πάει καλά, αν περάσει τελικά στον τελικό, θα πάω μαζί του στη Σερβία και θα αναλάβω το make-up και τα μαλλιά του για την περίοδο της Eurovision και για τον τελικό. Πάντα, οτιδήποτε και αν κάνουμε, το λέω πρώτα λίγο στον Ηλία, στον Ψινάκη. Το συζητάω λίγο με τον Ηλία και επειδή είναι και μια φάση περίεργη αυτή και λίγο, ξέρεις, έτσι θέλουν τα πάντα να είναι τέλεια, το συζητάμε λίγο. Τις άλλες φορές που κουρεύω τον Κώστα δεν το συζητάμε. Εσύ πρότεινες τον Ηλία να κουρέψει τον Κώστα Μαρτάκη? Όχι, τον Κώστα τον κουρεύω εδώ και 2-3 χρόνια. Με τον Ηλία συνεργάζομαι εδώ και περίπου 6 χρόνια, τον Ηλία του Ψινάκη. Έχουμε πάει πολλές φορές μαζί με τον Ηλία στη Eurovision, πάμε τα τελευταία 3 χρόνια μαζί. Εκείνοι θέλουν συνεργασία μαζί μου και εγώ τους ευχαριστώ και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και φέτος μου πρότεινε ο Ηλίας μαζί με τον Κώστα.